Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι να ανοίξουμε τι πολιτικέ μα συζητήσει. Καλησπέριζω για αρχή το στέλεχο του ΣΥΡΙΖΑ, μέλο τη Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότηση του Κόμματο, τον κύριο Δημήτρη Βέτα. Καλησπέρα κύριε Βέτα. Καλησπέρα κύριε Μεγάλη. Ε, λοιπόν, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να, να κάνει αντιπολίτευση και να μην θεωρεί αρκετά αυτά που κάνει η κυβέρνηση. Ωστόσο, ε, βλέποντας σήμερα στην κοστολόγηση ότι μιλάμε για κάτι παραπάνω από τρία δις, αναφέρομαι στις χθεσινές ανακοινώσεις Μητσοτάκη για τα μέτρα απόκρουσης της ενεργειακής κρίσης, ε, για μια χώρα που έχει 200% χρέος, και βγήκε να δανειστεί δύο δις και δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει το 1,5. Ε, είναι λίγα τα 3,2-3,3 δισεκατομμύρια ευρώ, κύριε Βέτα. Κύριε Μελιγόνι, δεν είναι λίγα τα 3,2 δις όταν αυτά πραγματικά βοηθάνε στον Έλληνε πολίτη. Αλλά όταν κλέβονται από τσέπε πολύ περισσότερα και επιστρέφονται κάποια εκατομμύρια, τότε πραγματικά είναι λίγα. Mm -hmm. Και δεν είναι μόνο λίγα. Ξέρετε, στέκομαι στη δήλωση του κυρίου Παπαδημητρίου. Mm -hmm. Η οποία είναι μια πάρα πολύ ιδιαίτερη. Εδώ, στο κανάλι σας, εδώ, εδώ. Έγινε. Ναι η οποία είναι μια πάρα πολύ σημαντική δήλωση. Για να το αναλύσουμε λίγο, γιατί ξέρετε, στα κανάλια παρακολουθούμε αυτέ τι μέρε και καλά κάνετε εσεί οι δημοσιογράφοι να φαίνετε επιστήμονε ε, ενώ από τον χώρο της ενέργειας και να προσπαθούν να εξηγήσουν τι είναι με μετερήτερα αναψαρμογής. Αλλά όμως, ξέρετε, ε, ο ένας πολίτης, ο απλός πολίτης, δεν τα καταλαβαίνει αυτά, κύριε Μελιγκόνη. Καταλαβαίνει το εξή ότι έχω ένα μισθό, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, πριν mm -hmm. τα βγάζα κάπως, τώρα δυσκολεύομαι, άρα λοιπόν χρεώνομαι, άρα δεν έχω κανένα μέλλον τα επόμενου τους, επόμενους μήνες και τον επόμενο χρόνο, ενδεχόμενα και τα επόμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω πως όχι, αλλά έτσι το βλέπει ο Έλληνας πολίτης και θέλει απλέ εξηγήσει και πολύ πιο εύκολες λύσεις για τη ζωή του. Ο κύριος Παπαδημητρίου είπε με λίγα λόγια ότι κάποιοι ιδιώτες πάροχοι πίεσαν, εξανάγκασαν και τελικά πέτυχαν να πείσουν τη ΔΕΗ να εφαρμόσει τη ρήτρα αναπροσαρμογή, εγώ θα τα πω με τα δικά μου λόγια, για να λειτουργήσει ω νέο μηχανισμό τιμολόγηση. Αυτό καταλαβαίνει ο Ελληνικό πολίτη. Ναι. Έτσι. Αυτό είπε, λοιπόν... το είπε ευθέω εδώ στο κόντρα 24 στην Αναστασία ωραία, Γιάμαλη. Ξέρετε... Ότι πίεσαν α... οι ιδιώτε για, να μην είναι ανταγωνιστική η ΔΕΗ απέναντί του. Να έχουν κύριε... έχουν όλοι ρήτρα να προσαρμογεί Όχι, να όχι κύριε Μαλίκο. Ναι, ακριβώ αυτό. Μα αυτό είναι το ζήτημα. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν η ιστορία ξεκινάει λίγο νωρίτερα mm -hmm. όταν στην θέση του Διευθύνου του Συμβούλου ήρθε ο κύριο Στάση. Στάση, δεν ναι. ξέρω πού στο όνομά του. τάση, Πάρα πολύ ωραία. Ήρθε λοιπόν ένα άνθρωπο τη αγορά. Ήταν προσωπική επιλογή του κυρίου Μητσοτάκη. Από τη στιγμή που ήρθε αυτό ο άνθρωπο, συνέβησαν δύο πράγματα στη χώρα. Δύο μεγάλα, συνέβησαν πάρα πολύ περισσότερα, αλλά δύο μεγάλα πράγματα. Ιδιωτικοποιήθηκε η ΔΕΗ, άρα λοιπόν έχασε τον κοινωνικό τη χαρακτήρα. Αυτόν τον δύσκολο, mm. ομολογώ πω αυτά τα χρόνια δεν ήταν κάτι εύκολο για τη ΔΕΗ να ικανοποιήσει αυτόν τον κοινωνικό τη ρόλο, το δημόσιο mm. χαρακτήρα τη εννοώ, με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία και κατά τη διάρκεια και τη δική μα διακυβέρνηση προσπαθήσαμε χίλια δόντια δό, 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 να μην αυξήσουμε τι τιμέ. Καταφέραμε να το κάνουμε αυτό. ήρθε όμω η κυβέρνηση Μητσοτάκη και έφερε τον κύριο Στάση. Ο οποίο, όπω σα είπα, βοήθησε στην ιδιωτικοποίηση τη ΔΕΗ mm -hmm. και εφάρμοσε την ρήτρα αναπροσαρμογής, την καινούργια ρήτρα mm -hmm. αναπροσαρμογής ω νέο μηχανισμό τιμολόγηση. Τώρα, αν είχαμε λοιπόν στο ένας διπλανό άνθρωπος. παράθυρο ένα τέλεχο τη Νέα Δημοκρατία και συγγνώμη για διακοπή, ναι. θα σα έλεγε φαντάζομαι ότι ω πρακτική η ρήτρα αναπροσαρμογή νομοθετήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάζομαι ότι αυτό θα ακούγαμε. Κύριε Μελιγκόνη, μπορεί να λένε ότι θέλουν. Εκείνη η ρήτρα αφορούσε το διοξείδιο του άνθρακα. Αυτή mm -hmm. η ρήτρα είναι κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Mm -hmm. Αλλά εάν ισχυριστώ πω. Συμφωνώ έτσι για να κάνουμε κουβέντα τώρα με τον συνάδελφο που ενδεχομένω να ήταν εδώ και θα μου το έλεγε αυτό από τη Νέα Δημοκρατία Θα του έλεγα ότι ό,τι και να συνέβαινε δεν ίσχυσε. Άρα λοιπόν κανεί δεν μπορεί να κατηγορήσει τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εφάρμοσε αυτή τη ρήτρα. Σε καμία των περιπτώσεων. Τι θα γινόταν αν ήμασταν εμεί κυβέρνηση, θα το συζητούσαμε τότε. Mm -hmm. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν ω επιχείρημα νομίζω ότι δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ήρθε λοιπόν ένα άνθρωπο τη αγορά για να συνομιλήσει από τη θέση του Διευθύνου του Συμβούλου μια δημόσια επιχείρηση με του ανθρώπου τη αγορά, mm -hmm. με του ιδιώτες παρόχους, παρόχου, με τον ίδιο ακριβώ τρόπο. Ήθελα με λίγα λόγια για να καταλάβει ο κόσμο να περάσει η ρήτρα ανάπτυξη στη ΔΕΗ, να την υιοθετήσει και η ΔΕΗ για να την νομιμοποιήσει. Έπρεπε λοιπόν να νομιμοποιηθεί αυτή η κλεψιά. Ιδάλω, δεν καταλαβαίνω γιατί ένα πρωθυπουργό μια χώρα βγαίνει και λέει ότι την καταργώ, μάλλον την αναστέλω. Δεν είπε για κατάργηση. Άλλωστε, αν δεν κάνω λάθο, η κατάργηση χρειάζεται νομοθετικό πλαίσιο mm. και νομοθετική ρύθμιση. Αλλά λέω, την αναστέλω στην πρώτη κύρια κατοικία, στη μοναδική κατοικία δηλαδή. Γιατί μπερδεύουμε τι λέξει πολλέ φορέ. Πρώτη και κύρια. Για τη μία μιλάμε και δεν την αναστέλω στα εξοχικά, στι δευτερεύουσε επιχειρήσει. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχει μια δυτή Mm -hmm. Προσπάθεια τη την Νέα Δημοκρατία να καλύψει τα πράγματα. Τώρα, το, 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 να, να καταλάβει ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει θα το δει σε λίγου μήνε, σε ένα μήνα. Δεν θα αργήσει να το δει ο κόσμο. Δεν θα αρχίσει να καταλάβει γιατί άκουσε τον κύριο Σταϊκούρα σήμερα, ο οποίο. Ε, εξειδίκευσε τα μέτρα, εξειδίκε ναι. στα πράγματα. Και... Τελικά δεν θα είναι 600 άρια, και ορίστο. Μα προφανώ δεν είναι 600 άρια. Προφανώ ε... μιλάμε για πολύ λιγότερα χρήματα. Ναι. Α, νομίζω το, το ήταν και ο κύριο Τσίπρα σήμερα, αλλά και πάρα πολλοί υπουργοί μετά και πάρα πολλά mm -hmm. στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και πάρα πολλοί κόσμοι. Ε... ο οποίο προφανώ δεν είναι και στον ΣΥΡΙΖΑ, να τον ενδιαφέρει γιατί καίγεται από τον ενεργειακό, καίγεται από την ακρίβεια. Πω αν διαιρέσει κάποιο τα 280 εκατομμύρια, γιατί αυτή η παρέμβαση 280 εκατομμύρια φορά. Έτσι. Ο κύριο Ταϊκούρα τα είπε. Αναφέρω ότι λέει ακριβώ ο κύριο Ταϊκούρα. Αν διαιρέσει λοιπόν του μήνε και αν διαιρέσει και τα νοικοκυριά, τότε καταλαβαίνουν πω μιλάμε για 10, 12, 15, 20, 30, 50. Εγώ σα λέω περισσότερα που δεν είναι περισσότερα, αλλά εκεί mm -hmm. είμαστε. Yeah. Μιλάμε λοιπόν για ένα πενιντάρικο, όταν το προϊόν αυτό μάλλον προέρχεται από κλοπή, κύριε Μελιγόνη. Κλοπή βαριά αυτό σα είπα. Τι εννοείται. Εννοώ δηλαδή πω εάν αποδειχθεί, γι' αυτό είπα πριν ότι πρέπει να εξεταστεί mm -hmm. η δήλωση του κυρίου Παπαδημητρίου και πρέπει να ερευνηθεί σε βάθο η δήλωσή του, εάν υπήρχαν προσπάθειε ιδιωτών παρόχων να πείσουν ή να πιέσουν ακόμη και την κυβέρνηση mm -hmm. να υιοθετήσει τη ρήτρα αναπροσαρμογή. Αυτό λοιπόν είναι ένα σκάνδαλο το οποίο προφανώ, ενδεχόμενο σκάνδαλο, το οποίο mm -hmm. προφανώς πρέπει κάποια στιγμή να διερευνηθεί. Ο κόσμο, σα είπα, δεν ενδιαφέρεται για μεγάλα λόγια και για μεγάλε αναλύσει. Ενδιαφέρεται όταν παίρνει το τιμολόγιο του να είναι λογικό, να μπορεί με το μισθό του να το ικανοποιήσει, mm -hmm. να ζει στα παιδιά του, να πληρώσει υποχρεώσει του. Απλά πράγματα, γιατί ξέρετε, το να σχεδιάσει το μέλλον του έχει ήδη αφαιρεθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μπαίνοντα η χώρα στα μνημόνια. Α μην του στερήσουμε τη θέρμανση, α μην του στερήσουμε, ή μάλλον ήμουν στο σούπερ μάρκετ προχθέ και είδα. Πάρα πολύ άσχημα πράγματα. Δεν, δεν λαϊκίζω. Είναι, πραγματικά ήταν μια, κάτι που είδα και με στεναχώρησε ιδιαίτερα. Άνθρωποι να διαπραγματεύονται με τον πολιτή, αν θα ανέκοψε πέντε φέτε πάριζα ή εφτά φέτε πάριζα. Δηλαδή, φτάσαμε σε ένα σημείο. ακρίβεια, τρέχει ναι. ο, ο πολιτή. που νομίζαμε διλέξει... ότι το είχαμε αφήσει πίσω μα. Την ικανότητα. Ναι, κύριε Μεττικό, όλα αυτά τρέχουν μαζί, ξέρετε. Mm -hmm. Δεν τρέχει μόνο η ενέργεια, που είναι το κυρίαρχο αυτή τη στιγμή. Mm. Τρέχει η ακρίβεια, ακρίβεια, τρέχει ο πληθωρισμό και κυρίω θέλω να επισημάνω το εξή. Ε, Προφανώ όλοι έχουν την ευθύνη του, ενώ δηλαδή ω προ το να δουν το θέμα αυτό και να το αντιμετωπίσουν και να προτείνουν πράγματα. Αλλά η χώρα κυβερνάται από μια κυβέρνηση η οποία δεν παρουσιάζει αυτή τη στιγμή κανένα σχέδιο για αυτό που πρόκειται ενδεχομένω mm -hmm. και το ενδεχομένω δεν το βάζω σε καθόλου εισαγωγικά να έρθει του επόμενου μήνε και τον επόμενο χρόνο, την επόμενη περίοδο. Και μιλώ για μια λέλαπα η οποία θα έχει στην κορυφή τη την ακρίβεια όχι στον βαθμό που τη ζούμε, ναι. αλλά ενδεχόμενα σε πάρα πολύ μεγάλο, σε μεγαλύτερο βαθμό. Η χώρα σπέρνει αυτή τη στιγμή και δεν αφορά κανέναν εισπορά της τη χώρα. Δεν ακούω τίποτα από την κυβέρνηση. Άκουσα, ένα, αν δεν κάνω λάθο, στο δικό σου κανάλι ένα ρεπορτάζ για του κτηνοτρόφου. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν τι να κάνουν, ναι, ναι. δεν μπορούν τι να πληρώσουν. Η, η χώρα δεν έχει παραγωγική δυνατότητα αυτή τη στιγμή. Άρα, μιλάμε για μια χώρα η οποία βάλεται από πολλαπλέ κρίσει από πολλαπλούς πληθωρισμούς, από πολλαπλές ακρίβειες, χωρίς να μπορεί να αντιδράσει. Mm -hmm. Και γι' αυτό νομίζω ότι πέθυνη αν μη τι άλλο, είναι η κυβέρνηση. Τώρα, να σας το γυρίσω όλο αυτό. Λοιπόν, μετράμε σχεδόν 30.000 νεκρούς, πάμε για 29.500. Ε, ο πληθωρισμός κοντεύει να φτάσει 10%. Η όποια αύξηση του κατώτατου μισθού έχει εξανεμιστεί πριν καν εφαρμοστεί. Πληρώνουμε 2 ευρώ τη βενζίνη, ε, χιλιάρικα στο, στο ρεύμα. Ε, και το μόνο που έχει γίνει από πλευρά πολιτικών συσχετισμών είναι οι 10, 11, 12 μονάδε διαφορά να γίνουν 8. Θέλω να σας ρωτήσω, τι άλλο πρέπει να γίνει δηλαδή σε αυτή τη χώρα για, για να περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ μπροστά <laughs> ή έστω για να φανεί ότι ανοίγει το πολιτικό παιχνίδι. Αυτό δεν είναι και δικό σας πρόβλημα, δεν σας αποσχολεί. Κοιτάξτε, ε, θα σας πω την προσωπική μου άποψη, ναι. δεν κάνουμε συλλογικέ συζητήσει συζητήσεις γι' αυτό και ε, ε, αν γίνονται οι συλλογικές συζητήσεις πλέον ναι, την άποψή Πολιτικής πολιτικού συμβουλίου και εντάξει. Mm -hmm. Η προσωπική μου άποψη είναι εξή ότι αυτή τη στιγμή ο κόσμος ναι. καταλαβαίνει, νιώθει, έχει ενσωματώσει τι δυσκολίε. Νομίζω ότι καταλαβαίνει ένα μεγάλο κομμάτι τη κοινωνία για το ποιο φταίει, το ποιο έφταξε. Αλλά... Ιδιαίτερα ο κύριο Μητσοτάκη είναι λαίστατο. Οπότε, αν κάποιο λίγο παρακολουθήσει, mm -hmm. ε, δεν είναι κορόιδο πια, καταλαβαίνει τι γίνεται. Άρα λοιπόν γίνονται οι ζυμώσει μέσα του. Αυτή τη στιγμή σκέφτεται πώ θα πληρώσει το ρεύμα, αν θα του έρθει αύριο. Σκέφτεται πώ θα πάει αύριο, που είναι Σάββατο, να γεμίσει ένα καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Έχει λοιπόν άλλε προτεραιότητε, κ. Μιλιγκόνη. Όταν έρθει η ώρα των εκλογών, όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει για το ποιο θα διαχειριστεί την επόμενη δύσκολη μέρα, γιατί φοβάμαι πως η επόμενη, η επόμενη μέρα θα είναι πολύ πιο δύσκολη, πολύ πιο σύνθετη mm -hmm. και πολύ πιο προβληματική σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά προβλήματα και τις, μεγαλ, τις μεγάλες ανισότητες σε σχέση με το 2015. Αυτή είναι η προσωπική μου εκτίμηση. Άρα, λοιπόν, θα αποφασίσει, εάν θα αφήσει τις τύχες του σε αυτήν την κυβέρνηση, τη σημερινή κυβέρνηση, ή σε μια άλλη κυβέρνηση, η οποία θα έχει ένα προοδευτικό πρόγραμμα το οποίο θα απαντά σε κάποια σημαντικά προβλήματα. Δεν θέλω να είμαι υπερβολικό. Δεν λέω ότι τα κόμματα ξέρετε, ικανοποιούν όλε τι δεσμεύσει. Mm -hmm. Όμω νομίζω ότι στι σημαντικέ δεσμεύσει που να απαντούν, όπω σα είπα, στο μοροκόμμα του, στη διασφάλιση τη εργασία, στην προστασία τη εργασία, στο τι θα γίνει με την οικονομία, στο τι θα γίνει με τα κόκκινα δάνεια, όλα αυτά, ξέρετε, είναι ξεχασμένα. Mm -hmm. Σε λίθαργο αυτή τη στιγμή, κύριε όμω λειτουργούν και δεν σταματούν. Άρα λοιπόν θέλω να σα πω ότι όταν έρθει η ώρα να αποφασίσει, νομίζω θα κοιτάξει και αριστερά και δεξιά. Και νομίζω πω θα πάρει τη σωστή απόφαση. Δεν νομίζω πω είναι στιγμή, αυτή η στιγμή τουλάχιστον, να συζητά ο κόσμο για το τι θα γίνει τι εκλογέ. Κύριε Βέτα, σα ευχαριστώ θερμά για τη συζήτηση. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλά. Καλό βράδυ.